του ΘΟΚ, ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες. Κάποιοι γονείς έχουν αντιδράσει έντονα, επίσης κάποια κόμματα έχουν αντιδράσει. Στο άφωνη γονείς με παιδική παράσταση στην Κύπρο, με ομοφιλοφιλικές αναφορές, έχει αντιδράσει εντονότατα η Ένωση των Ηθοποιών, του Σωματείου Ηθοποιών, ο Σύνδεσμος του Σωματείου Ηθοποιών. Να πάμε στον κύριο του μαζί. Καλή σας ημέρα, κύριε Υφυπουργέ. Γεια σας ημέρα, κύριε Δημητρόπουλε. Για πέστε μου λιγάκι τώρα. Έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση σάλος και αντιδράσεις. Εσείς που είστε ο καθήλυνα αρμόδιος και άνθρωπος του πολιτισμού, θα έλεγα, ήθελα τη δική σας άποψη. Κοιτάξτε, ακριβώς και εγώ για να έχω σχηματισμένη άποψη πήγα χθες και είδα την παράσταση. Ναι. Δεν υπάρχει καμιά από τις αναφορές που αναφέρετε, ομοφιλοφιλικές ή άλλες. Πρόκειται για ένα κλασικό αριστούργημα, το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες, την οποία απόλαυσα όπως και τα δεκάδες παιδιά και οι γονείς τους που βρίσκονταν εκεί. Οι επίμαχες φράσεις που θεωρούνται ότι προάγουν αυτά που λέτε αφορούν την έννοια της αγάπης, μια οικουμενική έννοια στην οποία στηρίχθηκαν σχεδόν όλα τα φιλοσοφικά και θρησκευτικά συστήματα της ανθρωπότητας. Οπότε θεωρώ ότι κάθε παρέμβαση σε ένα τέτοιο καλλιτεχνικό έργο συνιστά λογοκρισία. Ναι, αλλά ξέρετε κύριε Υφυπουργέ, αυτό μου κάνει εντύπωση το εξής. Πώς έχουμε, μάλλον ζήτησαν να ξαναδούν την παράσταση κάποιοι από το Υπουργείο, από την Επιτροπή που αποφασίζει, μετά από προτροπή και καταγγελία μιας μητέρας. Μάλιστα. Αυτό μου ακούγεται κάπως. Δηλαδή, τι κάνανε, κόψανε τη φράση και τελείωσε. Αυτό είναι ό,τι πιο χειρότερο μπορεί να υπάρξει. Θεωρώ ότι ακριβώς είναι αυτό που λέτε, το να αφαιρείς ή να απομονώνεις μια φράση από ένα έργο δεν προσφέρει σε τίποτα, αντίθετα προκαλεί μια κατάφορη παραβίαση της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Γι' αυτό και πρέπει αν αυτές οι επιτροπές, αν υπάρχουν, διότι σε καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχουν αντίστοιχες επιτροπές, είναι ευθύνη του διευθυντή του σχολείου, των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με το θέατρο, να αποφασίσουν σε ποια παράσταση θα πάνε ή δεν θα πάνε τα σχολεία να δουν. Τώρα, το να έρχεται μια επιτροπή και να αφαιρεί φράσεις, δεν νομίζω ότι είναι σωστό και θα πρέπει να το εξετάσουμε πολύ πιο εντελεχώς και σχολαστικά. Διότι στην ουσία θα πρέπει και αν είναι αναγκαία η ύπαρξη αυτής της Επιτροπής να αποτελείται τουλάχιστον από ειδικούς για το θέατρο. Και να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια παράσταση του κρατικού μας θέατρου. Ναι. Το κρατικό θέατρο έχει πρωτοπορήσει, είναι 51 ετών φέτος το κρατικό θέατρο εδώ και έχει πρωτοπορήσει στην εισαγωγή του παιδικού θεάτρου στην Κύπρο, τόσο μέσα από τις παραστάσεις, όσο μέσα και από τα παιδαγωγικά του προγράμματα για το θέατρο στα σχολεία, με δεκάδες δράσεις που πραγματικά προάγουν και την κριτική σκέψη των παιδιών και την σωστή θεατρική τους παιδεία. Άρα θεωρώ ότι ο ΘΟΚ ως ένας οργανισμός με καλλιτεχνική διεύθυνση, με διοικητικό συμβούλιο, είναι απόλυτα σε θέση να κρίνει τα έργα που θα αποφασίσει να παρουσιαστούν στο ρεπεστόριό του. Οπότε θεωρώ ότι τέτοιες παρεμβάσεις δεν προάγουν την διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας και ας μην ξεχνάμε και την ευθύνη των γονέων μας αλλά και της εκπαίδευσης. Αν προκαλούνται ερωτήματα στα παιδιά με τις έννοιες μπορούμε να αγαπήσουμε κάποιον ή κάποιον και εγώ αγαπώ τους φίλους μου, αγαπώ και τις φίλες μου, ενοχοποιώ την έννοια της αγάπης. Και πρέπει, αγαπητέ Υφυπουργέ, θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να ζούμε με αυτή τη ρητορική μίσους και με αυτά τα ομοφοβικά σύνδρομα, έτσι. Μα ο χριστιανισμός δεν εξελίσσεται την κοινωνία. Δηλαδή, προς Θεού, μιλούμε για οικουμενικές έννοιες. Αλίμονο, ουέ και αλίμονο, αν αντιδρούμε σε αυτές τις έννοιες. Και δυστυχώς, με το να αντιδρούμε, προκαλούμε ακριβώς τα παιδιά, ενοχοποιούμε αυτές τις έννοιες και προκαλούμε στα παιδιά. Εγώ νομίζω ότι είναι αντιδράσεις που προκαλούν ακριβώς αυτά τα ερωτήματα που θέσατε στην αρχή. Προς Θεού, μιλάμε για την αγάπη, δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τουμαζή. Καλό υπόλοιπο, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, Γαβρίλα μου, πάμε τώρα όμως σε ένα πολύ ωραίο θέμα. Λίγο πιο μακριά από εμάς. Μακριά, αλλά τα ίδια ζουν με τα δικά μας, γιατί δεν αλλάζει κάτι, είτε Κύπρος είτε Ελλάδα. Μέχρι την Ελλάδα θα πάμε λοιπόν. Να γνωρίσουμε δύο νέα παιδιά, τα οποία το